ότι θέλουμε να βάλουμε το κοινό και το μικρό κοινό κυρίως, γιατί είναι καθοριστικές και οι ηλικίες αυτές, να ακούσει μουσική πραγματικά. Οπότε το μότο μας είναι το αισθάνομαι, πρώτα να αισθανθώ, να βιώσω, να συμμετέχω και μετά να μάθω να ακούω μουσική. Όταν λέμε μάθω να ακούω, αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γενικά η έννοια της ακρόασης είναι και ίσως η έννοια την οποία εμείς σαν μουσική είναι αυτή η οποία την έχουμε σαν πρώτη. Πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να ξεχωρίζει ήχους, δηλαδή όταν λέμε να μάθει να ακούει, γιατί είναι σημαντικό να μάθει, όλοι ακούει. Ναι, άλλο το ακούω παθητικά και άλλο το ακούω ενεργητικά. Νομίζω ότι αυτό είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Γιατί ζούμε σε μια εποχή στην οποία ο θόρυβος κυριαρχεί και έχουμε βάλει τους θορύβους και τη μουσική σε κάποιες στιγμές στη ζωή μας να είναι σαν υπόκρουση και αυτό σημαίνει το ότι αντιδράμε παθητικά. Οπότε το να δώσουμε κίνητρο σε κάποιον να ακούσει ενεργητικά είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Νομίζω κάτι το οποίο και εμένα με απασχολεί και πολλές φορές σκέφτομαι. Έχουμε συνέχεια στο σπίτι μια τηλεόραση να παίζει. Είμαστε έξω σε ένα καφέ, έχει συνέχεια μουσική να παίζει. Δηλαδή είμαστε τόσο εκτεθειμένοι στο μουσικό ερέθισμα, αλλά και μετά μπορεί να παίζει μια ορχήστρα και μπορεί να περνάμε λίγο. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή αρχικά τη μουσική, δηλαδή τη σιωπή, την απόλυτη σιωπή και μετά το ερέθισμα. Και απλά να πάμε μέσω του βιώματος, μέσω της αίσθησης, αυτό που λέμε, και να μάθουμε να ακούμε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να καλυφθεί από νωρίς και μαζί με τον γονέα. Και είναι αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θα δούμε ακριβώς πώς. Και γιατί πρώην μουσική. Δώσαμε αυτή τη νότα. Και γιατί πρώην μουσική λοιπόν. Τι θα δούμε, 0-3. Ωραία. Νομίζω για πρώτη φορά ναι. Από σαν πρόγραμμα ορχήστρα. Αφορά ένα πρόγραμμα για βρέφη και πολύ μικρά παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Είναι ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό μουσικής δωματίου, το οποίο έχουμε πάρει αφορμή στη θεματολογία του από καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών. Έτσι ώστε να αισθάνονται και πιο οικεία, να μας εμπιστευτούν και να μπορέσουν με σιγά σιγά να τους. Έχω οργανώσει και έχω πάει ίδια με τη μικρή μου κόρη όταν ήταν ακόμα, νομίζω δεν ήταν καν ενός έτους, σε παρόμοια προγράμματα στο εξωτερικό. Και είναι εκπληκτική αυτή η αντίδραση του σώματος και το οπτικό. Δηλαδή, ακούω μια άρπα να παίζει, βλέπω αυτή την κίνηση και αυτό το πράγμα περνάει στο σώμα και απλά είναι αυτή η ακρόαση, αλλά σαν μια γενική αίσθηση είναι η όραση, είναι η ακοή, είναι το οποίο ζει το παιδί μαζί με τον γονέα. Και πάρα πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή του γονέα. Δηλαδή πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα κοινό χόμπι, ας πούμε, το οποίο θα μπορέσει με τα παιδιά να μοιραστούν με τους γονείς τους. Και είναι καθοριστική η συμμετοχή του γονέα για ποιο λόγο. Γιατί το παιδί θα μπορέσει να εμπιστευτεί, να εκφραστεί, να κοινωνικοποιηθεί, γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν έχουμε καν λεκτική ανάπτυξη. Τι άλλο θα δούμε την Κυριακή του πρωί. Λοιπόν, επίσης Κυριακή μου στην πρώτη μουσική θα πηγαίνει ένα λαξ. Pocket Orchestra, λοιπόν, 4 εποχές στην Κιτζάλη. Τι θα δούμε λοιπόν σε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα, επίσης μουσικής δωματίου. Διαρκεί περίπου 50 λεπτά, αφορά ηλικίες 4 έως 10 ετών, λίγο μεγαλύτερες, δηλαδή προσχολική και δημοτικού. Έχουμε εμπνευστεί τη θεματολογία από διάφορους συνθέτες και τη ζωή τους και πρώτον επιλέξαμε αυτό το μεγάλο έργο των 4 εποχών που είναι και οικείο στα παιδιά, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν ένα ταξίδι στη μουσική, στις εποχές, στα συναισθήματα, στις μυρωδιές, στα χρώματα, να μπορέσουν να το συνδυάσουν. Όλο. Γιατί εκτός των άλλων, οι παραστάσεις που θα κάνουμε εκπαιδευτικές είναι και διαδραστικές αλλά και διαθεματικές. Το παιδί δηλαδή θα συμμετέχει με κάποιο τρόπο στην. Ναι, έχουμε μέσα δραστηριότητες ακρόασης, παιχνιδιού, μουσικών θησαυρών κλπ. Και εδώ ο γονέας λειτουργεί βοηθητικά και επίσης σημαντική η συμμετοχή του. Τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν.
Πάμε ορχήστρα φυσικά. Πάμε ορχήστρα. Έκανε πάταγο. Έκανε πάταγο. Είναι ήδη σχεδόν, αν επιτρέπετε να το πούμε, κλεισμένες οι παραστάσεις μας. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και η απήχηση. Ευχαριστούμε και τους συντελεστές όλους. Συγγραφέας μας η Ζάκα Σταυροπούλου. Είναι, νομίζω, έβαλε το μαγικό της χέρι για να έχουμε αυτό το έργο και αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, όπως και φυσικά το κατηγορητήριο της, τον κύριο τον Γιάννη Τωρίνα και τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή αυτού του προγράμματος. Οπότε θα το παρουσιάσουμε πάλι και φέτος. Πάλι φέτος, όχι στη Θεσσαλονίκη μόνο, πηγαίνει φέτος στην περιφέρεια. Έχουμε κλείσει, ευχαριστούμε και την περιφέρεια επίσης για τη στήριξη αυτή. Θα πάμε, έχουν κλείσει ήδη τρία μέρη, Σέρες, Χαλκιδική, Τοκιλικής και έχουμε στα Σκαριά και άλλες. Πολύ ωραία. Τι άλλο εκπαιδευτικό θα έρθει. Λοιπόν, επόμενο εκπαιδευτικό είναι η ανοιχτή μας δοκιμή. Η ανοιχτή δοκιμή. Η οποία συνεχίζει να υπάρχει εδώ και χρόνια, είναι πολύ σημαντική, είναι δωρεάν για όλους τους φορείς εκπαίδευσης. Μπορούν να έρθουν να την παρακολουθήσουν και είναι μια άλλη οπτική που βλέπουν κάποια πράγματα, έχουν την ευθομή οι ακροατές να δουν την ορχήστρα σε μια άλλη της μορφή. Σε μια προετοιμασία. Προετοιμασία, δουλειάς και τελικής, μάλλον τελικής ευθύνης στην συναυλία. Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε πάρα πολύ και τους μαέστρους να είναι να το αγκαλιάζουν αυτό όταν έρχονται σχολεία και παιδιά πολλές φορές στη διάρκεια της πρόβας. Μπορεί να σταματήσουν να εξηγήσουν κάτι στους μουσικούς, να εξηγήσουν στα παιδιά, να συζητήσουν απορίες και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το τελευταίο μας, αν δεν κάνω λάθος, η συμπαραγωγή με το Μέγαρο. Είναι το Disney Concert, Around the World. Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό, οπτικο-ακουστικό υπερθέαμα. Μπορούμε, έχουμε την ευκαιρία εμείς και τα παιδιά και οι ενήλικες και όλοι, γιατί θα ανακαλέσουν και μνήμες μας από σκηνές της Disney, να δουν ζωντανά να παίζει μια συμφωνική ορχήστρα και πίσω αυθεντικές σκηνές των ταινιών να παίζουν. Ταινιών της Disney, όπως ο Πεντάμορφη και τον Τέρας, ο Βασιλιάς των Λιονταριών και διάφορα άλλα. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με τη φαντασία αρκετά. Ωραία. Τώρα, να αναφέρουμε, είναι σημαντικό. Οι μελλοντικές μας δράσεις αφορούν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Κρατικής Ορχήστρας στο 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Είναι το ΕΜΕ που γράφει εκεί πέρα. Θα γίνει το Νοέμβριο. Το διοργανώνει η ΕΜΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, ναι. Και επίσης στα Σκαριά έχουμε βασικά ξεκινήσει να δουλεύουμε ένα νέο πρόγραμμα διαδραστικό για παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών. Νομίζω μπορούμε να το πούμε ποιος θα είναι στο επίκεντρο. Νομίζω θα είναι μια μουσική ιδιοφυΐα. Ναι. Θα είναι ο Μότσαρτ, τον οποίο μπορείς να το δείτε και πάνω στη σκηνή. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, όμως, ναι. Ωραία. Αυτά, καλή επιτυχία. Είναι σημαντικό να πούμε βέβαια ότι έχουμε στόχο να αυτό που λέμε την ευρύτερη διασπορά των προγραμμάτων, γι' αυτό γίνεται και η συνεργασία αυτή πρώτη με τον Καβάλλον στην περιφέρεια και να το διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική δράση της ορχήστρας. Καλή συνέχεια στο έργο μας λοιπόν. Έχουμε πολλή δουλειά, αλλά ελπίζω να γεμίσουμε παιδιά και να αυτή τη χαρά και τη δύναμη της μουσικής να την ενωστούμε με όσους περισσότερους. Ευχαριστώ.